Πάμε να καλωσορίσουμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας των Ομό Τρικάλων, τον κύριο Θανάση Λιούτα. Γεια σας, κύριε Λιούτα. Καλησπέρα, καλησπέρα Σωτήρη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Καλή χρονιά να έχετε. Καλή χρονιά, και με καλή υγεία θητεία. Είναι η και πρώτη κάθε φορά καλό που τα εύχομαι λέμε σε όλους τους Θεσσαλούς. Από την εκλογή σας. Και αύριο εκλέγετε μια πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν μεταξύ σας το συζητάτε οι βουλευτές, αλλά δεν το λέτε στον πρόεδρό σας. Γιατί έγινε μεγάλη συζήτηση από κάποιους. Δεν είχε στέλεχος η Νέα Δημοκρατία. Κανένα άξιο στέλεχος που θα μπορούσε να καταλάβει αυτή την θέση. Κοιτάξτε, στο πρόσωπο βεβαίως υπήρχαν πάρα πολύ σημαντικά πρόσωπα και θα έλεγα πολύ πιο αξιόλογα και θεωρητικά και πρακτικά. Όμως το ζητούμενο για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας δεν ήταν το πρόσωπο από την πολιτική παράταξη που προέρχεται η Νέα Δημοκρατία, από τον πολιτικό της χώρο. Το στίγμα το έδωσε ο Πρωθυπουργός για να ενώσει τους Έλληνες. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ο θεσμός που κατά βάση ενώνει τους Έλληνες. Άρα μου λέτε με ότι αυτό εσείς το δεν σκεπτικό, είχατε μια ενωτική προσωπικότητα στον χώρο σας να προτείνετε. Εμείς είχαμε ενωτική προσωπικότητα. Το πρόβλημα ήταν ότι θα έπρεπε να συγκεραστούν όλες οι δυνάμεις όσο το δυνατόν το ευρύτερο, το μεγαλύτερο μέρος της του κοινοβουλευτή των βουλευτών, ώστε να αποφασίσουν συνολικά για ένα πρόεδρο κοινής αποδοχής. Και από ό,τι Με βλέπω, έχετε μπερδέψει, κύριε Λιούτα, μισό λεπτό. Καταλαβαίνω το πνεύμα. Απ' την άλλη, πρέπει να σας πω ότι όταν βγήκε ο Μητσοτάκης αρχηγός σας στη Νέα Δημοκρατία, πολλά χρόνια πριν, 3 χρόνια πριν γίνει πρωθυπουργός, όλοι αναγνωρίσαμε σε εκείνον μια διάθεση να μην πολιτευτεί συμβατικά. Να κάνει ανατροπές. Τον είδαμε να πολιτεύεται συμβατικά όταν του την πέφταν όλοι για την επανασύσταση 6 μήνες μετά την ανάληψη της εξουσίας του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, να καίει το χαρτί της Προεδρίας την ίδια μέρα για να αλλάξει την ατζέντα. Δηλαδή ήταν τόσο παλαιοκομματικό αυτό που πραγματικά δεν μας εξέπληξε ευχάριστα. Κάνει δεν τώρα αυτό, δίκιο. Δηλαδή εγκλωβίζω εγώ την αριστερά όπως πήγε να εγκλωβίσει εκείνη εμάς με τον Προκόπη Παυλόπουλο, που δεν το είχε ψηφίσει το πρόσωπο αυτό ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως βουλευτής τότε. Θα να πω ότι αυτά δεν δείχνουν μια διάθεση αλλαγής στην κουλτούρα. Αυτές ήταν συμβάσεις που συνέβαιναν πολλά χρόνια για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αφού βγαίνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με την σχετική πλειοψηφία. Εκεί θα ομονοήσετε στο πρόσωπο του Προέδρου, δεν έχετε όλα τα άλλα λυμένα. Αντίθετα από ότι και εσείς ισχυρίζεστε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όπως σας είπα και πριν, είναι για να ενώνει τους Έλληνες. Το πρόσωπο που σκέφτηκε ο Πρωθυπουργός και επέλεξε και όλοι εμείς σαν κοινοβουλευτική ομάδα συμφωνούμε είναι η νέα Πρόεδρος της Δημοκρατίας που πρόκειται να ψηφιστεί αύριο και μάλιστα μια γυναίκα για πρώτη φορά και αυτό συμβολίζει πάρα πολλά μπράβο, πράγματα. Μπράβο, δεν συμβολίζει μόνο την Ένωση αλλά είναι και η γυναικεία παρουσία. Πιστεύω ότι αυτό είναι και μια πιο θετική αξιολόγηση αν έβαζε κάποιον άντρα όπως είχε ήθιστε να ακολουθείτε τα τελευταία 40-45 χρόνια. Καλά, και σε αυτό έκανε μια τομή πρωτοτύπηση. Το ποτζήμερο στην εκπομπή μας δεν είναι δική μου ατάκα. Μην πάμε στον ρατσισμό από την αντίστροφη τώρα. Ότι επειδή είναι γυναίκα είναι καλή ή επειδή είναι άντρας είναι καλός όπως είχαμε μέχρι τώρα. Τενεκέδες και άντρας και γυναίκες υπάρχουν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προεκλογικά βγήκε και είπε ότι δεν θα διχάσει τους Έλληνες αλλά θα τους ενώσει. Και με αυτή την επιλογή του αυτό ακριβώς αποδεικνύει ότι ενώνει τους Έλληνες και θα ενώσει τους Έλληνες σε όλη τη διάρκεια της τετραετίας του. Γιατί ο στόχος του είναι πέρα από την ένωση αυτή να δημιουργηθεί και μια ισχυρή πλειοψηφία όπου θα οδηγήσει την Ελλάδα σε ένα καλύτερο δρόμο, σε μια πραγματική ανάπτυξη. Γι' αυτό άλλωστε το αποδεικνύει καθημερινά με τον τρόπο που σκέφτεται, με τον τρόπο που αντιδράει και με τον τρόπο που εκφράζεται ως πρωθυπουργός και πράττει ως πρωθυπουργός αυτής της χώρας. Είναι πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων και αυτό το αποδεικνύει καθημερινά. Γι' αυτό και το πρόεδρος της Δημοκρατίας επέλεξε να είναι αυτό το πρόσωπο που τυχαίνει να είναι κοινής ευρείας αποδοχής και έχει όλα τα προσόντα να εκπροσωπήσει τη χώρα μας επάξια σε όλα τα διεθνή φόρουμα αλλά και στους θεσμούς και στο θεσμό αυτού του Προέδρου. Να σας πω κάτι, κύριε Λιούτα, μακάρι να είναι η αρχή για να ομονοήσετε με τα άλλα κόμματα και να πάτε σε ένα κοινό δρόμο για την ανάπτυξη και την ευημερία της χώρας. Αλλά ξέρετε ότι ενώ αύριο θα έχουμε
270 ψήφους, ας πούμε, πόσες θα πάρει, 266 είναι οι εξασφαλισμένες για την κυρία Σακελαροπούλου. Την επομένη θα σας ξαναδούμε στα κάγκελα μεταξύ σας. Είναι βέβαιο. Μεταξύ μας δεν κατάλαβα ποιον εννοείτε στα κάγκελα, με τους υπόλοιπους, με τους υπόλοιπους κομματικούς σχηματισμούς, τα υπόλοιπα κόμματα εννοείτε. Φυσικά, το επόμενο διάστημα, όποιο νόμο θεωρούν ότι δεν μπορούμε να δεν στέκει με τη δική τους υπόσταση, το δικό τους κομματικό μηχανισμό, λογικό είναι να συμβεί και αυτό. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει ο Πρωθυπουργός της χώρας να ενώνει, δεν πρέπει να, πρέπει να δημιουργεί διχαστικές κορώνες και μάλιστα, όλα αυτά που δημιούργησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ όλο το προηγούμενο διάστημα. Πάμε στα υπόλοιπα, διότι πλέον έχουμε και απαξιωτικές αναφορές, όχι για την χώρα μας ή για τα αυτά που εμείς θεωρούμε δίκαια, εν πάση περιπτώσει, από τον Ερντοάν, αλλά για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Πρέπει να το απαντήσουμε στο περιεχόμενο και στο ύφος που εκείνος τοποθετείται. Κοιτάξτε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας σοβαρός Πρωθυπουργός και εκπροσωπεί μια σοβαρή χώρα. Ο Ερντογάν πιστεύω ότι δεν εκπροσωπεί τη σοβαρότητα αυτή τη στιγμή και την σύνεση που απαιτούνται γύρω από αυτές τις συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί και το τελευταίο διάστημα στη Λιβύη. Θεωρώ ότι ο Ερντογάν προσπαθεί να εξάγει την δική του προσωπική το αδικά κρίση, γιατί όπως γνωρίζετε πλήττεται η Τουρκία από υψηλό πληθωρισμό, η οικονομία της έχει αρνητική ανάπτυξη, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα ολίγοντι χάος στην Τουρκία. Και αυτό προσπαθεί να το εξάγει σε εμάς, στη Λιβύη, οπουδήποτε αλλού, και όχι, μέσα στην, όχι να βρει τα προβλήματα που θα έπρεπε να αντιμετωπίσει ο ίδιος για τη δική του υπόσταση στη δική του χώρα. Μάλιστα. Αυτό θα το είδατε κι εσείς, το συζητούσαμε πριν με τους συναδέλφους. Όλο έχει καταλήξει ως ένας φόβος στις καρδιές των Ελλήνων. Το είδατε στη δημοσκόπηση της MRB. Το 54% των Ελλήνων φοβούνται στο αμέσως επόμενο διάστημα θερμό επεισόδιο. Και όσοι δεν φοβούνται, το έχουν στα υπόψη τους. Μπορούμε να πορευόμαστε έτσι για πολύ καιρό ακόμη, γιατί αυτό κρατάει ήδη καιρό, κρατάει κάποιους μήνες, αυτή η μεγάλη ένταση με την γείτονα. Σίγουρα υπάρχει μια ένταση η οποία κλιμακώνεται το τελευταίο διάστημα και σας είπα για ποιο λόγο προηγουμένως. Αυτό είναι θέμα της Τουρκίας. Πιστεύω ότι δεν συμφέρει σε κανέναν, ούτε στη χώρα μας, ούτε στην Τουρκία, ένα θερμό επεισόδιο. Και όταν γνωρίζει ότι έχει αντιμέτωπο έναν πρωθυπουργό, ο οποίος είναι αποφασισμένος να προασπίσει τα εθνικά μας δίκαια σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, είναι δεδομένο ότι δεν μπορεί εύκολα να μπει σε αυτή τη διαδικασία ενός θερμού επεισοδίου. Που αν προκληθούμε, θα απαντήσουμε με όλα τα μέσα που έχουμε, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός αυτής της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ναι. Εσείς πάντως βλέπετε τα πράγματα να κυλούν ειρηνικά στην σχέση μας με την Τουρκία? Πιστεύω ότι τα πράγματα θα ηρεμήσουν κάποια στιγμή. Έρχεται και το καλοκαίρι, ο τουρισμός είναι και στις δύο χώρες. Έχουμε και οι δύο χώρες αναπτύξει ένα τουρισμό τα τελευταία χρόνια πολύ πλευρό και πολύ σύνθετο και δεν συμφέρει η οικονομική αυτή με ένα θερμό επεισόδιο μέσα στην άνοιξη το καλοκαίρι για να διώχνει τους τουρίστες. Άρα θεωρώ ότι αυτό θα ξεφουσκώσει σιγά σιγά. Τι θα γίνει, κύριε Λιούτα, με το προσφυγικό, που εκεί όλα δείχνουν ότι έχετε πολύ κακές επιδόσεις? Επειδή σας ακούμε συχνά να μιλάτε στη Νέα Δημοκρατία για τις επιδόσεις στην οικονομία, για το τι λένε οι διεθνείς αγορές, τι έτσι τι αλλιώς. Βεβαίως ξέρετε κι εσείς ότι δεν είναι ευχαριστημένη η αγορά από τις γιορτές των Χριστουγέννων. Με γκρίνια σας υποδέχονται. Αυτό το γνωρίζω. Πιστεύω ότι τα επόμενα Χριστούγεννα θα είναι πολύ καλύτερη αγορά, διότι θα έρθει και στην τσέπη μας επιτέλους η ανάπτυξη που θα έχουμε, είχαμε το μισό διάστημα του 2019, το μισό έτος, και το επόμενο έτος που θα προβλέπεται στο 2,8%. Και σιγά σιγά θα αρχίσει και ο Έλληνας καταναλωτής να το αισθάνεται και στην τσέπη του. Έτσι θα το αισθανθούν και τα εμπορικά μαγαζιά. Καταλαβαίνω απόλυτα, είμαι στην αγορά, έχω πάρει την αίσθηση της αγοράς όλο το προηγούμενο διάστημα, διότι όπως γνωρίζετε
το μισό μου χρόνο σχεδόν το ζω μεταξύ στα Τρίκαλα. Έτσι. Και καλά αντιλαμβάνουμε κάνετε. Τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Ναι, αλλά και αυτό που καταλαβαίνετε υπήρξε, ότι πρέπει αυτό να που λέτε περιοριστεί ισχύει, και λίγο αλλά το. Αυτό δεν θα. Πρέπει να περιοριστεί και λίγο το αφήγημα της μεγάλης επιτυχίας στην οικονομία της κυβέρνησης. Γιατί είναι μεγάλη επιτυχία, ο κανονικός άνθρωπος δεν το βλέπει αυτό. Αυτός που, όπως λέτε, έχει μια μικρή δραστηριότητα εμπορική. Ο άλλος που δεν είναι ανάγκη να έχει εμπορική δραστηριότητα, αλλά είναι μισθωτός, συνταξιούχος, δεν έχει δει καμιά διαφορά. Οπότε δεν να πρέπει να περιοριστεί λίγο διαφορά. Η καμπάνια γύρω από το success story της οικονομίας. Για να δούμε αυτή τη διαφορά, κάποια βελτίωση, αυτή που λέτε κι εσείς, συμφωνώ, θα χρειαστεί ένα χρονικό διάστημα. Όπως γνωρίζετε, στην οικονομία έχουμε τη μακροοικονομία και τη μικροοικονομία. Η μακροοικονομία βάζει τα γενικά πλαίσια για τους γενικούς αριθμούς και η μικροοικονομία είναι αυτή η οποία τους στην πραγματικότητα δείχνει την πραγματική διάσταση, ας πούμε, αν πάει καλά ή κακά μια Μάλιστα. χώρα. Ας περιμένουμε ένα χρονικό διάστημα εύλογο ακόμα και θα το δούμε. Μαθαίνω ότι και στα Τρίκαλα είναι σε διάθεση μάχης κάποιοι στην προοπτική να εγκατασταθούν πρόσφυγες και μετανάστες και εκεί. Το μεταναστευτικό, πιστεύω που είπατε προηγουμένως, για να επαναφέρουμε λίγο την ερώτηση που κάνατε, δεν έχουμε αποτύχει. Μην ξεχνάτε ότι βρήκαμε, αλλά τι έχετε παραλάβαμε κάνει. μια χώρα στην ουσία ξέφραγο αμπέλι, που σημαίνει ανοιχτά σύνορα, το ανοιχτές πια θάλασσες, αυτό, η θάλασσα Λιούτα, δεν έχει σύνορα. Κύριε Λιούτα, τον Ιούλιο μας λέγατε, συγγνώμη που σας διακόπτω, ξέρω ότι είναι πολύ ενοχλητικό να σας διακόπτω, αλλά αγανακτώ, διότι το παραμύθι ότι είχαμε την πολιτική των ανοιχτών θυρών από τους προηγούμενους κακούς Σιριζαίους, έχει διαψευθεί από την ίδια την πραγματικότητα. Εσείς μιλούσατε, η κυβέρνηση μας δίνει τα στοιχεία για τις ροές. Είχαμε ροές μέσα στο καταχύμωνο, με αυτή την παγωνιά, και τώρα ακόμη δεν πήραν το δικό σας μήνυμα ότι εσείς δεν είστε της πολιτικής των ανοιχτών θυρών. Πόσο καιρό θέλει να μεταβιβαστεί? Μας λέγατε ένα τηλεφώνημα είναι. Θα πάρει τον Μπατζανάκη και θα του πει μην έρχεσαι γιατί εδώ δεν έχεις μέλλον. Ακόμη αυτό το τηλεφώνημα θα δεν σας έγινε κάνω σε το εξής κανένα ερώτημα. Όταν έχει διαχυθεί σε όλο τον πλανήτη Γη ότι τώρα η Ελλάδα είναι ξέφραγο αμπέλι και μπορεί να περάσει οποιοδήποτε πολύ εύκολα για να πάει στην Ευρώπη ή να εγκατασταθεί και στη γιατί χώρα δεν το μας, αλλάξατε είναι σε δύσκολο να μήνες το μαζέψουμε. Ήδη το έχουμε αλλάξει, έχουμε φράξει τα σύνορα στον Εύρο, έχουν μπει σερματοπλέγματα. Από εκεί ελέγχει και ο στρατός πλέον, που ο στρατός ήταν διακοσμητικό στοιχείο πρότινος. Αυτή τη στιγμή έχει μπει και στη μάχη του ελέγχου και ο στρατός. Ήδη έχουμε πάρει κάποια σκάφη, σωστικές λέμβους και λέμβους οι οποίοι θα κάνουν περιπολία συνεχώς στο Αιγαίο. Τα σύνορα δεν είναι τόσο μικρά, αλλά υπάρχουν σύνορα πλέον. Και τους συγκεκριμένους πρόσφυγες θα τους αξιολογήσουμε σε πρόσφυγες οι οποίοι είναι πραγματικά που έχουν την ανάγκη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και στους άλλους που θέλουν να μπουν στη χώρα μας ως παράνομοι μετανάστες. Θα λειτουργήσει αυτό το fast track που έχετε υποσχεθεί στη διαδικασία του ασύλου? Γιατί μέχρι στιγμής δεν βγήκε ένας χριστιανός να μας πει, να σας πω, εδώ έχω τους πρώτους 1000 που τους στέλνουμε πίσω στις πατρίδες τους. Γιατί δεν είχαν τις προϋποθέσεις. Δεν έχετε στείλει κανένα. Θα λειτουργήσει. Μην ξεχνάτε ότι σε 5 χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ έστειλε 1.700-1.800 πίσω, επέστρεψε, και εμείς έχουμε υποσχεθεί ότι μέσα σε ένα χρόνο, μέχρι το τέλος του 20, θα επιστρέψουν 10.000 άτομα. Όλα αυτά τώρα βέβαια πρέπει 10, να ήταν 20. Τουλάχιστον 10.000 άτομα, τουλάχιστον. Αυτό είπαμε, αυτό υποσχεθήκαμε. Αυτό γνωρίζω εγώ. Αν εσείς γνωρίζετε 20.000, τότε να πω κι εγώ 20.000. Αλλά εγώ από χωριό είμαι, δεν γνωρίζω τίποτα, κύριε Λιούτα, αλλά εσείς και εγώ είστε από χωριό είμαι, κύριε Πολύζο. Και εγώ λοιπόν, από χωριό σας είμαι, ευχαριστώ. Οπότε σας να είστε λέω καλά, αυτό. Κύριε Λιούτα. Να είστε για καλά, χαρά. Καλό μεσημέρι. Είστε επανειδήν.